Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Ταξί με την επωνυμία Eurotaxi Κατερίνης διεξήχθησαν το Σάββατο 19 Μαΐου. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών του συνεταιρισμού όσον αφορά στη συμμετοχή των μελών, σε αυτές που ανήλθε στο 86,66%, διοργανώθηκε το πρωί της Κυριακής εορταστική συγκέντρωση στην πιάτσα των Ταξί στο χώρο του υπεραστικού κτέλ Πιέρειας. Πρόεδρος του συνεταιρισμού αναδείχθηκε ο κύριος Μανώλης Παπαδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε πως το μόνο που θέλει η διοίκηση του συνεταιρισμού για τους συνεργάτες της είναι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δουλειά και μόνο δουλειά. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε πολύ ήπιο περιβάλλον. Όλοι οι συνάδελφοι, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε 135 μέλη, ήρθαν ψήφισαν 117. Μετά από πολλά χρόνια είχαμε μεγάλη προσέλευση. Εξελέγην 5 αξιόλογοι συνάδελφοι, οι οποίοι θα παρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Τάξη Κατερίνης. Και πιστεύω ότι θα βάλουμε ένα λιθαράκι και θα συνεχίσουμε το έργο της απερχόμενης διοίκησης. Σίγουρα η καιρή που ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όλος ο κόσμος περνάει την κρίση μέσα στο πετσί του. Έτσι και εμείς θέλουμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε το δικό μας επάγγελμα κοντά στον κόσμο. Θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα προσφέρουν στο κοινό της Κατερίνης. Μετά τις αρχιερεσίες θα βγάλουμε ανακοινώσεις τι θα κάνουμε για το αγοραστικό κοινό της Κατερίνης. Εγώ απλώς θα ήθελα να ευχηθώ στους συνεργάτες μου καλή πορεία και τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια, δουλειά και μόνο δουλειά. Και ο νέος αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού Eurotaxi Κατερίνης και πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Κατερίνης, κ. Γιώργος Παρθενίδης, δίνει τις ευχές του για τη νέα διοίκηση του συνεταιρισμού. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα όλους τους συναδέλφους που μας βγάλανε σε αυτή τη διοίκηση. Το αν θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες τους, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάντως εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους μου και τους εύχομαι καλή δύναμη.